Με κάθε τι που είναι δυνατό, τόσο ώστε να τους δείξουμε ότι δεν μπορούν να επιβάλλουν αυτοί τους κανόνες τους. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από την επικοινωνία με τον αρχηγό της αστυνομίας και την ενημέρωση που θα λάβω, έχω στείλει κάθε υλικό που υπήρχε και στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για ενημέρωσή της και για τις νόμιμες ενέργειες. Είμαστε από πάνω, βλέπουμε και η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει καμία ανοχή σε αυτά τα φαινόμενα. Εσάς σας έκανε εντύπωση αυτό που μας έκανε και εμάς, το ποιοι τράβηξαν αυτό το βίντεο και ποιοι το έδωσαν στη δημοσιότητα? Είναι πολλά πράγματα που μας έχουν κάνει εντύπωση την τελευταία περίοδο και είναι πολλά, είναι μαζεμένα. Ξεκινάμε από την περίοδο με τον ξυλοδαρμό του διαιτητή. Και συνεχίζουμε. Το θέμα είναι ότι, και το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι να αφήσουμε την αστυνομία καταρχήν να περίσσουν να κάνει τη δουλειά της. Έχουμε αποτελέσματα. Το πιο σημαντικό σε αυτές τις υποθέσεις είναι και να διελευκάνονται αλλά και να οδηγούνται οι υπαίτιοι στη δικαιοσύνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να δείξουμε και ένα μήνυμα, το μήνυμα της μηδενικής ανοχής, και επιμένω σε αυτό. Να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν ότι μια και κάνατε αναφορά, είχαμε και εκεί εξελίξεις ό,τι αφορά το ξυλοδαρμό του διαιτητή, έτσι. Εσείς που τα παρακολουθείτε και περισσότερα τα πράγματα. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, τα οποία εγώ δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Είναι εξόπως προβληματικά εφόσον ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση η αστυνομία και η δικαιοσύνη έχουν μια ολόκληρη επιχείρηση εξέλιξη και όλοι περιμένουμε τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ. Είπατε πριν ότι πρόκειται για συμμορίες, κάπως αυτό. Δηλαδή, έχουν, για να γίνει αντιληπτό, έχουν να κάνουν με διαφορές οπαδικές, ποδοσφαιρικές ή ομαδικές, τέλος πάντων, ή έχει να κάνει με κάτι άλλο που έχει κρυφτεί πίσω από τις ομάδες? Το οπαδικό ενδεχόμενα να είναι το πρωταρχικό, αλλά μπορεί να κρύβονται και άλλα πράγματα από πίσω. Περιμένω και εγώ την ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές. Σας λέω, είναι μια ολόκληρη επιχείρηση εξέλιξη. Περιμένουμε και εμείς να δούμε τα αποτελέσματα. Προφανώς το οπαδικό είναι η αφωνή, το προκάλημα. Δεν ξέρουμε τι κρύβεται από πίσω. Θα το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτούς που θέλουν να αλλάξουν την ατζέντα, να επιβάλλουν τη δική τους ατζέντα, να παίξουν το παιχνίδι τους. Και μόνο αυτή η απάντηση που δώσατε, ότι θέλουν να επιβάλλουν τη δική τους ατζέντα, νομίζω απαντά και σε πολλά περισσότερα και από τα εύλογα ερωτήματα που έχουμε όλοι μας, κύριε Βασιλιάδη. Διότι τοποθετηθήκατε ήδη, Αυτή τη στιγμή προέχει η νυφαλιότητα και αναμένουμε τις εξελίξεις και τις αστυνομικές και τις δικαστικές. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Πέρα από το κομμάτι της αστυνομίας, το επιχειρησιακό, εσείς έχετε στα σκαριά, να το πω έτσι, σχεδιάζετε κάποια πρωτοβουλία από δική σας πλευράς σε σχέση με την οπαδική βία, με τη βία στα γήπεδα, με τις ομάδες των χούλιγκαν? Ήδη χθες ψηφίσαμε διατάξεις σχετικά με την αθλητική βία. Ήδη από χθες είναι νόμος του κράτους ότι με την άσκηση της ποινικής δίωξης και όχι στο τέλος διαδικασίας, ο εισαγγελέας θα έχει το δικαίωμα να αποστερήσει τις εισόδους στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά αυτά που βλέπουμε είναι πιο περίπλοκα. Δηλαδή βλέπουμε ότι και με την ένταση των ελέγχων έχουμε καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας βέβαια, να φύγει η ένταση μέσα από το γήπεδο, αλλά από εκεί και μετά εδώ και ένα χρόνο τρέχουμε μια ομάδα εργασίας μαζί με την UEFA και το Συμβούλιο της Ευρώπης για την πλήρη αλλαγή του νομικού πλαισίου. Το επόμενο διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και σε περισσότερες και ανακοινώσεις και πρωτοβουλίες. Αλλά θέλω να πω ότι και νομοθετούμε και παίρνουμε πρωτοβουλίες και κατασταλτικά η αστυνομία λειτουργεί. Και το πιο σημαντικό, και εκεί θέλω να επιμείνω, είναι ότι για πρώτη φορά βλέπουμε ότι σε τέτοια περιστατικά, και είναι πολλά, δεν υπάρχει υπόθεση η οποία στο τέλος να μην έχει διελευκανθεί, στο τέλος να μην έχει επιληφθεί δικαιοσύνη. Λέγαμε πριν, αναρωτιόμασταν με τον συνάδελφο που καλύπτει το αστυνομικό ρεπορτάζ, τον Νίκο το Κουντούρη, γιατί έδωσαν
το βίντεο οι ίδιοι, οι τράβηξαν οι ίδιοι. Και μια πρώτη ερμηνεία που δώσαμε ήταν ότι είναι μέρος του σχεδίου αυτού που και εσείς περιγράφετε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Όταν μιλάτε για απόπειρα αλλαγή, προσπάθεια αλλαγής ατζέντας, αυτό έχει συγκεκριμένο νόημα και συγκεκριμένο περιεχόμενο που λέτε. Και ότι είχε να κάνει με ανταλλαγή μηνυμάτων, με αποστολή μηνυμάτων. Δηλαδή, κοιτάξτε ποιοι είμαστε και κοιτάξτε τι μπορούμε να κάνουμε. Έχετε είναι τέτοια αίσθηση. Είναι και αθιότυπος κώδικας επικοινωνίας μεταξύ αυτών των ακραίων ομάδων. Για να δείξουν ποιος έχει τη δύναμη. Τα αρμόδια τμήματα της αστυνομίας αναλύουν όλα αυτά τα στοιχεία και τα μηνύματα στο διαδίκτυο και όλα, και σας λέω, περιμένουμε εξελίξεις. Διότι αυτά συνοδεύτηκαν και από σχόλια και παραδοχές των ίδιων. Υπάρχει ολόκληρο διήγημα, ας πούμε, στο Facebook με σχόλια και αφηγήσεις και περιγραφές των ίδιων που παραδέχονται. Βέβαια, θα το βρει το ηλεκτρονικό έγκλημα αν αυτά είναι αυθεντικά ή όχι, αλλά από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον, φαίνεται ότι είναι αυθεντικά. Και εγώ στέκομαι στο στοιχείο το άλλο που είπατε κι εσείς, δηλαδή την αποστολή μηνυμάτων και αυτός ο κώδικας επικοινωνίας που δουλεύουν και μεταξύ τους, κύριε Βασιλιάδη. Όσο εμείς σαν πολιτεία κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, κάνουμε και πολύ περισσότερα πράγματα και έχουμε την αστυνομία η οποία πραγματικά δίνει μια πολύ μεγάλη μάχη. Αλλά όσο και ο ίδιος ο χώρος του επαγγελματικού αθλητισμού χαϊδεύει αυτιά και αποδέχεται αυτούς τους ανθρώπους και ως συνομιλητές, τόσο η κατάσταση αυτή δεν θα μπορεί να θεραπευτεί. Ναι. Κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα σας έχουμε, ελπίζουμε, αυτές τις μέρες και ζωντανά στο στούντιο, διότι φαίνεται ότι ανοίγει ένας περίεργος, επικίνδυνος κύκλος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κρατάω αυτό που είπε από τα άλλα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Δεν ξέρω αν θέλω.